Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Επεισοδιακή ήταν η πρώτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου υπό τη Νέα Δημοτική Αρχή με εντάσεις, διαπληκτισμούς και αποχωρήσεις. Ειδικότερα, ο πρώην Αντιδήμαρχος Οικονομικών Τάσος Πανός, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του διαδόχου του κ. Κώστα Χαλκιά, ανέφερε ότι ο αγαπητός συνάδελφος και αντικαταστάτης μου στην Αντιδημαρχία Οικονομικών, τον οποίο σέβομαι και εκτιμώ, μάλλον θέλει να χαλάσει το θετικό κλίμα. Θέλω να του πω να μην κινδυνολογεί. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη μίλησε για αδικαιολόγητη στέρηση εσόδων χωρίς να προβεί σε τεκμηριωμένη ανάλυση. Ο κ. Χαλκιά του απάντησε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέλαβε ταμείο με 5.321.000 ευρώ. Σήμερα το ταμείο είναι μείον 911.419,12 ευρώ. Ο Δήμος Ρόδου δεν μπορεί να αγοράσει ούτε τσίχλα, δήλωσε ο νέος Αντιδήμαρχος Οικονομικών, με τον κύριο Σπανό να αντιδρά και τον κύριο Κολιάδη να του απαντά. Ο κύριο Σπανό μπερδεύεται και νομίζει ότι είναι αρχηγός παράταξης. Κάντε ησυχία και σεβαστείτε το όργανο. Σας παρακαλώ, βγάλτε το σκασμό. Μιλώντας στον κόσμο, ο κύριο Σπανό ανέφερε πως το συγκεκριμένο γεγονός δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ακούγονται πεζοδρομιακές εκφράσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Όταν ο κύριος Κολιάδης δεν αντιλαμβάνεται ότι ο ρόλος του Δημάρχου απαιτεί σοβαρότητα, τότε τα πράγματα είναι φυσικό και επόμενο ότι θα ξεφύγουν. Δεν έχω κανένα λόγο να κρυφτώ ούτε να ωρεοποιήσω καταστάσεις. Αν κάποιοι θέλουν να σπείρουν δαιμόνια και να εφαρμόσουν την πολιτική του Διέρη και Βασίλευε, σε μένα δεν θα βρουν πρόσφορο έδαφος. Θα συνεχίσω να πορεύομαι με σεβασμό στους θεσμούς, ωστόσο μου είναι αδύνατο να συμφωνήσω με τέτοιου είδους τακτικές. Νοικοκύρεψα τα οικονομικά του Δήμου με αρκετά περιορισμένες επιλογές. Διαχειρίστηκα με σύνεση όλες τις αποφάσεις που αφορούσαν τις μεγάλες δαπάνες του προϋπολογισμού. Ο κ. Πανός υπογράμμισε πως ένας Δήμος στη διάρκεια της νεκράς περίοδου οφείλει να αναβάλει κάποιες πληρωμές έως ότου ξεκινήσει και πάλι η τουριστική σεζόν. Ο κ. Σκολιάδης θα έπρεπε πρόσθεσε να επισκεφθεί το Υπουργείο Εσωτερικών και να ζητήσει ενεργοποίηση του μοτίβου του ρυθμιστικού νόμου 4611/2019. Αναφέρεται σε αυτόν ότι όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να πληρώσουν εφάπαξ τις υποχρεώσεις τους θα επιτύχουν μείωση των προστήμων και των προσαυξήσεων στο 100%. Επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστή Χατζηδάκη και την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου απέστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου. Ζητά την επέκταση της παράτασης των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων έως τις 31 Ιουλίου, δηλαδή επιπλέον 6 μήνες, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να βρίσκονται εν πλήρη λειτουργία. Μιλώντας στον κόσμο, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Παπάς γνωστοποίησε πως θα προχωρήσει σε μια επικοδομητική συζήτηση με τον Εμπορικό Σύλλογο, καταθέτοντας ως πρόταση την επέκταση της παράτασης των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων αρχικά για 3 μήνες. Ανοιχτό σε μια συνεργασία με την επικεφαλής της παράταξης, ανοιχτή ορίζοντας στο Νότιο Αιγαίο, Χρύσα Καραγιάννη, δήλωσε μιλώντας στον κόσμο ο Νικηφόρος Παπανικόλας, επικεφαλής του Συνδυασμού Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο. Ο κ. Παπανικόλας ανέφερε πως προεκλογικά υπήρχαν σκέψεις για κοινή σύμπλευση στις εκλογές. Ωστόσο, το εγχείρημα δεν ευδοκίμησε, καθώς η παράταξή του έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα που δεν συνάδει απόλυτα με τις γραμμές της κ. Καραγιάννη. Ωστόσο, υπογράμμισε στα πλαίσια ενός σωστού αντιπολιτευτικού σχεδιασμού θα υπάρχει κοινή συνισταμένη σε αρκετά κέρια ζητήματα. Η εκτιματική υπηρεσία του Δημοσίου θα είναι υπεύθυνη για τις παραχωρήσεις σε γυαλού και παραλίας, ενώ οι αιτήσεις και η σχετική διαδικασία θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Επί της ουσίας, οι Δήμοι εξαιρούνται από τη διαδικασία, οι οποίοι μέχρι σήμερα είχαν τη σχετική αρμοδιότητα. Όπως προκύπτει από το σχέδιο νόμου που παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, θα χρησιμοποιηθούν drones για την επίβλεψη της νομιμότητας, ενώ θα δημιουργηθεί και ειδική εφαρμογή καταγγελιών. Σε επανασχεδιασμό του τρόπου λειτουργίας του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης καθώς και των κοινοχρήστων χώρων που ενοικιάζει ο Δήμος, αναμένεται να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή Ρόδου έχοντας ως στόχο την αύξηση της εισπραξιμότητας. Με τον καθήλυνα αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Κώστα Χαλκιά να έχει δώσει κιόλας εντολή για τη σύσταση δύο αντίστοιχων ομάδων έργων για την επεξεργασία προτάσεων. Πρόσφατα, ο κ. Χαλκιά συγκάλεσε σύσκεψη στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στα παραπάνω υπηρεσιακών παραγόντων, προκειμένου να έχει αναλυτική ενημέρωση αλλά και να τους δώσει τις κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκο Πιερακάκη είχε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Ο κ. Κόνσολας ορίστηκε εισηγητής από την πλευρά της κυβέρνησης στο νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το γελ κρεμαστή σχολείο πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχει στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Imagine EU. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βασίζεται στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, ενός σημαντικού εργαλείου συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαστε εδώ και σας καλωσορίζουμε στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος, στους 93,8 και θα είμαστε κοντά σας για το επόμενο 2 ώρο σε μια συνοπτική έτσι, ανασκόπηση της επικαιρότητας. Καταρχάς, να σας ευχηθούμε να είναι μια καλή, γόνιμη, καρποφόρα, παραγωγική χρονιά. Ευχόμαστε προσωπική, οικογενειακή υγεία, τύχη, ευτυχία, χαρές στα σπίτια σας και βεβαίως ευημερία και ειρήνη στον πλανήτη. Δυστυχώς η χρονιά, επειδή λέμε, ευχόμαστε καταρχάς επίσης να έχουμε καλές ειδήσεις, γιατί δυστυχώς η χρονιά δεν ξεκίνησε με καλές ειδήσεις, ξεκίνησε με ένα συγκλονιστικό γεγονός, ένα γεγονός που αποτελεί γροθιά στο στομάχι, ένα γεγονός που οι λέξεις γίνονται βρόχο στο λαιμό, γιατί αφορά την ακόμα μία γυναικοκτονία. Μία η Γεωργία έχασε τη ζωή της, όχι μόνο τη δική της ζωή, αλλά και του εμβρίου που κυοφορούσε, και διερωτάται κανείς πόσες ακόμα γυναικοκτονίες για να αναγνωριστεί ο όρος. Θα επανέλθουμε στο θέμα και θα εστιάσουμε ad hoc στις επόμενες εκπομπές μας. Ξέρετε, δεν είναι δύσκολο να περιγράψεις τέτοιες φρικαλαιότητες, τέτοιες αποτροπιαστικές έτσι, ειδήσεις. Είναι εν προκειμένου, είναι οι περιπτώσεις που η ελληνική γλώσσα καταγράφει λεξιπαινία. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι το δυσάρεστο, το τραγικό αυτό γεγονός να είναι το τελευταίο και η πολιτεία γενικότερα σε όλη τη σύνθεση να λάβει τα μέτρα, γιατί δεν μπορεί πάντα να βρισκόμαστε σε ενώπιον γεγονότων που όλοι γνώριζαν. Όλοι γνώριζαν. Η αστυνομία γνώριζε, η δικαιοσύνη γνώριζε, οι γύρω φορείς γνώριζαν, αλλά κανείς δεν έκανε τίποτα μέχρι να σημειωθεί το απεκταίο και το τραγικό γεγονός. Σήμερα η εκπομπή μας θα είναι πολύ παραγωγική και πολύ θεματική, όπως κάθε Παρασκευή βέβαια, θα εστιάσουμε σε όλα τα θέματα, τα καυτά της επικαιρότητας, που τα οποία είναι συνυφασμένα και με την τοπική επικαιρότητα, γιατί θα μιλήσουμε για την έξαρση ιώσεων. Είδαμε μετά τις γιορτές να υπάρχει μια μεγάλη έτσι, ένταση στα φαινόμενα των ιώσεων, στις εισαγωγές στα νοσοκομεία, καταγράφονται συνεωσιρότητες, μιλούσα με μια φίλη μου σε μεγάλο νοσοκομείο των Αθηνών, πνευμονολόγο, και μου είπε για διασωληνώσεις ατόμων που νοσούν από τον ΙΤΑ 1 ή 1 τον ΙΟΦ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σοβαρά είναι τα θέματα και τι πρέπει να προσέχουμε. Θα έχουμε τον Διευθυντή της Πρώτης Παθολογικής, θα συνδεθούμε με το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και θα έχουμε τον κύριο Στέλιο Καραταπάνη. Θα μας μιλήσει το τι γίνεται εδώ στην περιοχή μας. Είναι και υπεύθυνος των λοιμόξεων και του COVID. Τι γίνεται στο νοσοκομείο και τι πρέπει να προσέχουμε. Στο μετέπειτα ημίωρο, θα μπούμε στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, του γάμου και της τεκνοθεσίας. Είναι ένα θέμα που έχει ανοίξει. Παρακολουθήσαμε και τον Πρωθυπουργό να παραχωρεί μια συνέντευξη. Θα ακολουθήσουν απασχόλησε το θέμα και τον πρωινό καφέ στο Μαξίμου. Και το αμέσως επόμενο διάστημα ανοίγει αυτό το θέμα. Ένα θέμα που έχει προκαλέσει. Αντιμετωπίζεται μάλλον με αμφισημία. Βλέπουμε ότι γίνονται και ζυμώσεις έτσι πειθούς μέσα στην κυβέρνηση, αφού πολλοί, ακόμα και οι υπουργοί, είναι αυτοί που αντιδρούν στην ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Εμείς εδώ θα φιλοξενήσουμε τον καθηγητή διεθνούς ιδιωτικού δικαίου και δικαίου διεθνών συναλλαγών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Ρόκα. Τον έχετε δει σε πάρα πολλά κανάλια, εθνικά κανάλια, αλλά είναι και δυνατή η πένα του, συγγράφει στην εφημερίδα Καθημερινή. Επειδή όμως όλοι δεν είμαστε έτσι, δεν εντασσόμαστε στο φιλαναγνωστικό κοινό, θα τον έχουμε τον καθηγητή και θα μας πει τι γίνεται στην Ευρώπη. Ποιο είναι το καθεστώς που ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πώς θα το δέχεται και τι θα γίνει, πώς θα το αποδεχθεί η χώρα μας, και τι καθεστώς θα ισχύσει με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου ώστε να γίνει νόμος. Θα μιλήσουμε για την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Είδαμε, η κυβέρνηση έλαβε μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται κανείς καθημερινά στην καθημερινότητά του όταν επισκέφτεται το σούπερ μάρκετ και όχι μόνο. Θα δούμε κατά πόσον θα αποδώσουν αυτά τα μέτρα. Υπάρχουν ενστάσεις από την αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο, ότι αυτά τα μέτρα είναι καλώς είναι, τα υποδεχόμαστε, αλλά γιατί να μην έχουν ληφθεί νωρίτερα. Να δούμε τι γίνεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και όλα αυτά με τον
με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιός και υπεύθυνο στα θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φαραντούρη. Και στο τέλος θα μιλήσουμε για τις σαρωτικές αλλαγές που επήλθαν στις ένοπλες δυνάμεις και τι στοχεύει με αυτές τις αλλαγές η κυβέρνηση. Τι πάει, δηλαδή ποιο είναι αυτό το νέο τοπίο που έρχεται. Βεβαίως, εκλεκτό είναι και το πάνελ που φιλοξενούμε σήμερα εδώ. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον συνεργάτη μας και συνεργάτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο αγαπητό Ξάνθη. Αγαπητέ μου, καλή χρονιά σας εύχομαι. Κάνετε και ποδαρικό της Παρασκευής είστε. Βεβαίως. Ξέρουμε ότι είστε καλοπόδαροι και οι δύο. Καλωσορίσατε, καλή χρονιά. Αγαπητέ μου, θα μιλήσουμε και για το βιβλίο σου, πολυγραφότατος, και να είσαι γεμάτος έμπνευση, υγιής. Και να μας εκπλήξεις και να μας καταπλήσεις πάντα. Ο διευθυντής του ΕΚΑΒ, ο κύριος Σάββας Καραταπάνης, γεράκι, αετός του Αιγαίου, έχεις να μας πεις. Πάντως, έτσι το είδαμε μέσα στις ημέρες των γιορτών, πραγματικά ήταν μια ηρωική έτσι, μεταφορά της Αιγαίου, αναφέρομαι, και δεν είναι μόνο η αετή του Αιγαίου, δεν είναι μόνο οι πιλότοι, είναι και οι συνοδοί, έτσι, οι συνοδοί επιστήμονες, μπράβο. Είναι τα πληρώματα του ΕΚΑΒ, οι οποίοι δίνουν αγώνα στον αέρα για να κρατήσουν ανθρώπους σε ζωή. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η παρουσία του τμήματος αεροδιακομιδών στο Αιγαίο. Πραγματικά ήταν συγκλονιστικό αυτό που καταγράφηκε και εμείς χαμηλώνουμε το βλέμμα σε τέτοια θέματα, κύριε Καραταπάνη. Σας καλωσορίζω. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και χρονιά, να έχουμε χρονιά. Μόνο ευχάριστα περιστατικά. Ευχαριστώ. Ευχάριστα περιστατικά. Να μην χρειάζονται ούτε διακομιδές ούτε τίποτα. Ευχή μας. Να μεταφέρετε, να υπάρχουν διακομιδές, αλλά να μεταφέρετε μία Αίγιο να γεννήσει. Μία Αίγιο για να γεννήσει. Καταλάβατε τέτοια γεγονότα. Ακριβώς. Και εγώ θα ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους που μας ακούνε, που μας βλέπουν μάλλον, και να είναι μια χρονιά ειρηνική, με γεμάτη υγεία και αγάπη. Και χωρίς εντάσεις. Και χωρίς εντάσεις. Γιατί χθες είχαμε εντάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και μετριοπάθεια στα πολιτικά του τόπου. Έτσι. Να ευχηθούμε στη νέα Δημοτική Αρχή καλή και γόνιμη, δημιουργική, καρποφόρα θητεία να είναι. Όλα όμως είναι μέσα στο πρόγραμμα, συμβαίνουν αυτά και εντάξει, άμα συμβούν, ανακαλούνται και είναι όλο οκ. Okay. Και είναι το ανώτατο θεσμικό όργανο του Δήμου, αγαπητέ, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν χρονοδιαγράμματα που όλοι πρέπει να τα τηρούμε, να τα σεβόμαστε και να σεβαινευόμαστε βέβαια, να υπάρχει και αλληλοσεβασμός μεταξύ των μελών που συνθέτουν και απαρτίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό μόνο έχουμε να πούμε. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με το νοσοκομείο, με το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και να καλωσορίσουμε τον διευθυντή της πρώτης παθολογικής, τον κύριο Καραταπάνη. Αγαπητέ κύριε Καραταπάνη, Στέλιο, αγαπητέ Καραταπάνη. Στέλιο. Ναι. Καλωσορίζουμε. Καλή χρονιά, με υγεία. Καλή χρονιά σε εσάς, στους τηλεθεατές και στο πάνελ εκεί που βλέπω. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, αν είχα και τον Λευτέρη Καραταπάνη για τα θέματα τα εθνικά, θα ήταν η οικογένεια Καραταπάνη σε πλήρη σύνθεση, νομίζω. Πρέπει να τον καλέσετε. Έρχεται. Είναι λίγο δύσκολος, αλλά θα έρθει. Λοιπόν, τι έχουμε, κύριε Καραταπάνη? Έχουμε έξαρση, την έξαρση, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε έξαρση και της γρήπης και των άλλων λοιμόξεων, δεν είναι μόνο η γρήπη. Mm-hmm. Ο κορονοϊός εδώ δεν μας είχε ξεχάσει, εδώ και δύο μήνες είναι αρκετά, πιέζει να πούμε για το σύστημα, αλλά δεν είναι κάτι περισσότερο, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει ανέβει πάρα πολύ η γρήπη και όλες οι άλλες λοιμόξεις, μπήκε ο χειμώνας. Είχαμε τις συναθρήσεις γιορτών, τραπέζια, όπως καταλαβαίνετε. Είχαν προηγηθεί και οι εκλογές τότε είχαμε για το COVID με τις συγκεντρώσεις. Και σύντομα είναι και ο καιρός ο χειμωνιάτικος που δυστυχώς μας κάνει να είμαστε περιορισμένοι και σε κλειστούς χώρους εννοώ. Επομένως όλο αυτό το κοκτέιλ δημιουργεί μια πίεση και στα νοσοκομεία μας και στα άλλα νοσοκομεία. Ο κορονοϊός δηλαδή είναι σε έξαρση, αλλά δεν είναι κάτι που έγινε τώρα. Δηλαδή έχει εδώ και δύο μήνες, το έχω ξαναεπισημάνει. Είναι κάτι το οποίο δηλαδή συνεχίζει την ίδια πορεία. Μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο, αλλά πάση περιπτώσει συνεχίζει. Αυτό που ανεβαίνει πολύ τώρα αυτή τη στιγμή και ακόμα δεν έχει φτάσει σε κορύφωση, λέμε ότι μάλλον προς το τέλος του μήνα θα είναι η γρήπη και όλες οι λοιμώξεις του αναπνευστικού. Πάντα γίνεται αυτό. Δηλαδή Γενάρης, Φλεβάρης και ακόμα και Μάρτης είναι η εποχή των λοιμόξεων, πνευμονίες, επιβαρύνεται όλοι οι χρόνοι πνευμονοπαθείς, είναι ευάλωτοι και οι άλλες
ασθένειες και καρδιοπαθείς ασθένειες, αυτοί οι πιο ευάλωτοι. Επομένως, απλώς τώρα επειδή υπήρχε και ο κορονοϊός, μας δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι ο κορονοϊός δεν έφυγε. Έτσι, κύριε Καραταπάνη, νομίζουμε... να σας ρωτήσω κάτι. Είναι πιο ήπιας μορφής τώρα έτσι, τα συμπτώματα των ιών? Ο κορονοϊός σίγουρα είναι πιο ήπιος, γιατί πιο αν ήταν με τα τόσα κρούσματα που είχαμε, θα είχε καταρρεύσει το σύστημα. Ευτυχώς που είναι. Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιες ασθένειες. Κάποιες ασθένειες που παίρνουν και χημειοθεραπείες βαριές, ότι είναι πιο ευάλωτοι. Σε αυτές περιπτώσεις μπορεί να το περάσουν πολύ βαριά. Συνήθως και ευτυχώς είναι πιο ελαφρά, αλλά σε ήδη επιβαρημένα άτομα μπορεί να είναι να το περάσει πιο δύσκολα. Τότε θα νοσηλευτεί και αυτό είναι μια επιβάρηση. Δεν λέμε μόνο η νοσηρότητα, είναι και αυτό είναι σημαντική. Το να φύγεις από τη δουλειά σου ή να μείνεις στο νοσοκομείο και να αυξηθεί ο κίνδυνος να πάθεις μέσα στο νοσοκομείο και για άλλα πράγματα. Είναι μια επιβάρηση. Δεν μιλάμε μόνο για τη θνητότητα. Εντάξει, η θνητότητα σίγουρα έχει μειώσει. Δεν συγκρίνεται. Το φαινόμενο των διασωληνώσεων υπάρχει, δηλαδή παρατηρείται, γιατί ακούω έτσι από συνάδελφους. Έχουμε λίγες διασωληνώσεις, αλλά είχαμε μια διασωληνώση πριν μια εβδομάδα. Λέτε σε ένα ασθενή με σοβαρό άλλο νόσημα και ευτυχώς είναι λίγες. Έχουμε διασωληνώσεις όμως για τα γενικά μεταναπνευστικά και κάθε χειμώνα γίνονται αυτά. Είτε μπορεί να οφείλεται, αλλά δεν είναι οι κλασικές πνευμονίες του κορονοϊού που κινδύνευες ακόμα και άτομα που ήταν σχετικά νεαρές ηλικίες. Δηλαδή είχαμε 40, 30 να διασωληνώνονται κτλ. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό είναι μόνο στα μεγάλα άτομα που έχουν σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Βέβαια, καμιά φορά μπορεί να σου πιάσει και, όπως και η γρήπη, πολύ βαριά, να κάνει και η υιογενή πνευμονία που λέμε, να κάνει πνευμονία μόνο. Το άλλο που ξέρετε είναι ότι όταν πάθουμε μια γρήπη, μετά είμαστε ευάλωτοι και σε μια πνευμονία, έτσι. Οπότε είναι και αυτό το... Δεν είναι ακριβώς μόνο η γρήπη, έτσι, που μας... Άρα, τι πρέπει να προσέχουμε, ποιες είναι οι συμβουλές έτσι, που δίνετε στους τηλεθεατές μας, γιατί ακούγονται και διάφορα περί συνοσηρότητων, δηλαδή μπορεί κάποιος να νοσήσει ταυτόχρονα από γρήπη και κορονοϊό, και ποια είναι εκείνα τα συμπτώματα που πρέπει να αποτελέσουν έτσι, το καμπανάκι για να προστρέξει κάποιος. Μοιάζουν, οπότε δεν μπορούν να... υπάρχουν τώρα τα τεστ, υπάρχουν και τα διπλά τεστ, να κάνουμε είτε το κορονοϊό είτε... Εντάξει, απλώς με το κορονοϊό, επειδή όπως και με τη γρήπη υπάρχει κάποια θεραπεία που είναι για τα άτομα που είναι υψηλού κινδύνου, στο κορονοϊό, ξέρετε, υπάρχουν τα άτομα που είναι υψηλού κινδύνου, υπάρχουν ή να πάρουν χάπια ή να κάνουν μια ενδοφλέβια έχηση για 3-5 μέρες, ανάλογα με το πόσο το κρίνει ο γιατρός ότι χρειάζεται. Εντάξει, και για το γρήπη υπάρχει κάποιο αντιγικό, όχι να το παίρνουν οι πάντες, και αυτοί που είναι επιβαρύνουν από το στόμα για 5 μέρες. Επομένως, αυτό μπορεί να βοηθήσει στα άτομα που έχουν συνυπάρχουσες παθήσεις, διαβήτη, όπως είπαμε, καρδιοαναπνευστικές παθήσεις, νεφροπαθήσεις, όλοι αυτοί είναι υψηλού κινδύνου. Επομένως, βέβαια, τώρα αυτό το τελευταίο καιρό έχει γίνει μεγάλη με την έξαρση. Δεν βρίσκονται και τεστ στην αγορά. Υπήρχαν αυτή τη στιγμή τα διπλά τεστ που είναι και κορονοϊού και γρήπης, αλλά υπάρχει η έλλειψη. Προσπαθούμε τώρα και το νοσοκομείο να προμηθευτούμε μεγάλη ποσότητα. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα αυτή και να έχουμε τη δυνατότητα να ξεχωρίζουμε τις δύο καταστάσεις, γιατί ανάλογα μπορεί να χρειαστεί να δώσουμε τα φάρμακα που είπα προηγουμένως. Το άλλο που πρέπει να επισημάνουμε, είπαμε για τη γρήπη, υπάρχει και για τον κορονοϊό υπάρχει το εμβόλιο. Ας πούμε για τη γρήπη που είναι πιο εύκολο, έχουν εμβολιαστεί αρκετοί, αλλά είναι αρκετός κόσμος που δεν είναι εμβολιαστεί. Δεν είναι αργά και τώρα. Και τώρα λέτε. Ναι. Είναι σε 10 μέρες θα έχουμε κάλυψη. Σε 10-15 μέρες θα έχουμε κάλυψη. Η γρήπη μπορεί να κρατήσει και 3-4 μήνες. Επομένως, όλες οι ομάδες υψηλού κινδύνου πρέπει να εμβολιαστούν. Τα νούμερα είναι πολύ καλύτερα στη γρήπη, αλλά είναι αποκαρδιωτικά στο κορονοϊό. Έγινε μεγάλο τέτοιο. Αυτή τη στιγμή ούτε 10% δεν έχει εμβολιαστεί του ελληνικού πληθυσμού. Τουλάχιστον οι ομάδες υψηλού κινδύνου να πάνε να κάνουν το εμβόλιο και για τον κορονοϊό. Έτσι δεν λέω να εμβολιαστούν οι πάντες, αλλά αυτή τη στιγμή τα νούμερα είναι απογοητευτικά για τον κορονοϊό. Και δυστυχώς δεν έχει φύγει. Τι ηλικία, κύριε Καρταπάνη, είναι επικίνδυνη? Τι ηλικία είναι επικίνδυνη, αν επιτρέπετε? Ηλικίες. Οι ηλικίες συνήθως είναι μεγάλες ηλικίες, τώρα είναι 70 και πάνω. Εντάξει, εκτός αν υπάρχουν, αλλά έχουμε και άτομα που είναι και 40 χρονών και 50, οι οποίοι είχαν όμως κάποιο πάθημα, κάποια συνυπάρχουσα πάθηση, και έχουμε δηλαδή νοσηλεύσει και νεαρές ηλικίες. Δηλαδή, εντάξει, και 30 έχουμε νοσηλεύσει. Απλώς είχαν και κάτι άλλο, δεν ήταν μόνο
ο κορονοϊός που τους οδήγησε στο νοσοκομείο. Επομένως, οι συνυπάρχουσες παθήσεις είναι σημαντικές. Τώρα θα επανέλθω στο θέμα της μάσκας, γιατί την έχουμε ξεχάσει εντελώς. Αυτό ναι, αυτό πραγματικά, αλλά πολλοί κόσμος νομίζω το ακολουθεί. Εγώ συναντώ τώρα, πάρα πολλοί κόσμους και τώρα, στο. Τώρα τελευταία. Μετά τις γιορτές. Επειδή έγινε και αυτή η έξαρση και γράφουν και εφημερίδες κτλ. Και στο νοσοκομείο το είχαμε λίγο. Την είχαμε αφήσει στα πιο βαριά τμήματα, να το πω έτσι. Την επαναφέραμε σε όλο το νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, όλα τα τμήματα, παντού, όποιος έρχεται στο νοσοκομείο, πρέπει να φορεί μάσκα, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Και νομίζω και για τους τηλεθεατές μας, σε κλειστούς χώρους. Ειδικά, πηγαίναμε στην Αθήνα με αεροπλάνο, κανένας δεν φορούσε μάσκα. Δηλαδή, είναι ανεπίτρεπτο αυτή τη στιγμή, ειδικά. Δηλαδή, δεν λέω για τον κορονοϊό και γρήπη να πάθεις. Δηλαδή, και μια γρήπη μπορεί να σε οδηγήσει στο κρεβάτι μια εβδομάδα, να μην πας στη δουλειά σου. Συν το κίνδυνο να εξελιχθεί σε κάτι πιο σοβαρό. Επομένως, και ειδικά οι ευπαθείς ομάδες, και να μην θέλουν συγγενείς, δηλαδή είναι κάποιος στην οικογένεια με συμπτώματα του αναπνευστικού, δεν είναι και να πάει να επισκεφθεί τη γιαγιά ή τον παππού και να τον μεταδώσει οτιδήποτε. Επομένως, σε κλειστούς χώρους, ας κάνουμε υπομονή, ένα δύο μήνες στη Ρόδο, σε δύο μήνες θα έχουμε καλοκαίρι πάλι, οπότε. Λοιπόν, ας οριστούμε λίγο τώρα, ενώ με τις συναθρήσεις. Ναι, αλλά όταν υπάρχει αυτή η επιβάρυνση των ιώσεων και της έξαρσης έτσι, του κορονοϊού, αυτό το λίγο διάστημα φαίνεται πολύ μεγάλο, ναι. Ναι. Να προφυλάξουμε τις ευπαθείς ομάδες, ενώ δεν είπα να μην κυκλοφορούμε, αλλά σε αυτό το διάστημα, αυτό το δίμηνο τουλάχιστον, να προφυλάξουμε τις ευπαθείς ομάδες. Ακριβώς, ναι, το ίδιο ακριβώς είπαμε. Κύριε Καραταπάνη, με τα μικρά παιδιά τι γίνονται, γιατί είδαμε έτσι μετά το πέρας των εορτών, ελήφθησαν μέτρα για το άνοιγμα των σχολείων και πολλά παιδιά. Είναι λίγες ημέρες, είναι ακόμα λίγες ημέρες, θα φανεί ακόμα στο επόμενο διάστημα, γιατί η πρώτη εβδομάδα, οπότε. Εντάξει, θα έχουμε και εκεί. Εντάξει, τα παιδιά του περνάνε ελαφρά, δεν έχουμε θέματα. Αλλά είναι ακόμα, δεν έχουμε. Θα έχουμε στοιχεία, πιστεύω, από την επόμενη εβδομάδα φανεί. Γιατί ανοίξαν την Δευτέρα που μας περάσαν, οπότε είναι λίγο νωρίς ακόμα. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Μάλιστα. Ναι. Επομένως, τηρούμε λοιπόν τα μέτρα, έτσι, η αποστασιοποίηση, τα μέτρα προστασίας, υγιεινής με τη μάσκες και αυτά. Για την γρήπη, να μην τη ξεχάσουμε, ναι. Και την γρήπη να πάνε να εμβολιαστούν και τώρα. Και για το κορονοϊό, οι ευπαθείς ομάδες να πάνε να εμβολιαστούν, γιατί δυστυχώς δεν μας έχει καταλήψει. Λέτε, για τις ευπαθείς ομάδες, το θέμα του κορονοϊού, λέτε για επιπλέον δόση, έτσι, όχι όσοι είναι εμβολιασμένοι. Είναι το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Δεν είναι το περσινό, είναι το καινούριο. Α, οπότε, μάλιστα. Ναι, οπότε το σενάριο είναι ότι θα πάμε για εμβολιασμό όπως κάνουμε με την γρήπη μια φορά το χρόνο. Ανάλογα με το στέλεχος που θα επικρατεί. Αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα καινούριο στέλεχος. Τώρα να επικρατήσει τώρα η άλλη παραλλαγή των GNC, αυτό που ακούτε το τελευταίο διάστημα, του χρόνου προφανώς θα είναι αλλαγμένο το εμβόλιο και που θα καλύπτει και τις άλλες περιπτώσεις. Κύριε Καραταπάνη, σας ευχαριστούμε για τα όσα χρήσιμα μας είπατε, γιατί αφορά τη δημόσια υγεία και πάντα η παρουσία σας είναι ουσιαστική στην εκπομπή μας, αλλά σας θέλουμε και διαζώσεις να έρθετε εδώ στο στούντιο για να μιλήσουμε και για τα θέματα υγείας γενικότερα. Ναι, για τη στελέχωση του νοσοκομείου, αυτό ακριβώς. Επομένως, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα τώρα η στελέχωση. Ναι. Δεν θέλω να τα νόγια, αλλά πρέπει να κάνετε εκπομπή, διότι. Από το νοσοκομείο επίκειται να φύγουν αρκετά στελέχη της παλιάς φρουράς. Είμαι και εγώ μέσα, δεν βάζω για τον εαυτό μου, αλλά λέω, δεν είναι θέμα που θα φύγουμε εμείς, αλλά δεν θα έρθουν καινούργια, ειδικά και κάποιες ειδικότητες, θα έχουμε μεγάλο σοβαρό πρόβλημα. Όχι, δεν είναι καλό αυτό μας. Αν ξέρετε τι έχει γίνει στην ΚΟ, τι ξέρετε, που δεν έχει παθολόγο το νοσοκομείο. Δεν έχει παθολόγο. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Αν δεν γίνει τώρα αυτό, προς το τέλος του χρόνου να συμβεί και η Ρόδος να μην έχει κανένα παθολόγο στον νοσοκομείο και να μην βρίσκεται παθολόγο. Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο θέμα. Πρέπει να δοθούν κίνητρα όχι μόνο για τους παθολόγους και για άλλες ειδικότητες. Και ειδικά στα νησιά μας που έχουμε προβλήματα. Τα λένε εδώ και 2-3 χρόνια για τα κίνητρα. Κίνητρα δεν έχουμε δει. Τώρα κάτι αυξήσεις που δώσανε για τις εφημερίες είναι κάτι. Είναι γελίες. Είναι πιο πολύ να τα λέμε στη. Διαφημιστικές είναι, διότι στην ουσία αυτά που δίνουν τα παίρνει η εφορία την ίδια στιγμή, οπότε δεν είναι. Για να έρθουν στα νησιά μας πρέπει να δώσουν ουσιαστικά κίνητρα και δεν μόνο τα οικονομικά. Μπορούσαν να επιδοτήσουν την κατοικία, οτιδήποτε άλλα πράγματα, με κάτι πιο στέρεα που είναι. Δηλαδή, η ακρίβεια εδώ στη Ρόδο, ξέρετε, είναι 30% σχέση με την Αθήνα.
Έτσι, δεν μπορεί να έρθει ένας που δεν είναι ροδίτης, δεν διαθέτει σπίτι, να έρθει εύκολα στη Ρόδο. Είναι και τα επιστημονικά θέματα και η εξέλιξη κτλ. Αλλά είναι ένας συγκερασμός. Το βασικότερο είναι το οικονομικό, βεβαίως. Όταν ξεσηκώνεται ο άλλος από την άλλη άκρη της επικράτειας για να έρθει σε μια παραμεθόρια περιοχή, βεβαίως τα κίνητρα πρέπει να είναι. Υπάρχει και λήψη ειδικότητες, γιατί κάποιες ειδικότητες έχουν γίνει μη δημοφιλείς πλέον. Δηλαδή δεν πάνε τα νέα παιδιά. Υπάρχουν ειδικότητες που είναι δημοφιλείς και πάνε, και υπάρχουν και μη δημοφιλείς. Εκεί πρέπει να είναι η παρέμβαση κεντρικά. Ακριβώς. Το έχουμε πει, το έχουμε συζητήσει αυτό πάρα πολλές φορές. Αλλά νομίζω ότι απευθυνόμαστε σε ό,τι κοφοβόντων. Γιατί από ό,τι μας λέτε, μια παθογένεια η οποία δεν αποκαθίσταται, αγαπητέ, με συγχωρείτε. Εγώ, μη γιατρός, είχα συμμετέχει, κύριε Καραταπάνη, σε ένα μεγάλο διάλογο για τον αναισθησιολόγο. Ναι. Ο πρόεδρος των γιατρών οριόταν εδώ και δύο χρόνια, δεν ξέρω. Το φαινόμενο παραμένει ακάθεκτο και ανοιχτό, επικίνδυνο για την κοινωνία. Για το νοσοκομείο της Ρόδου, αυτή τη στιγμή καλύφθηκε, αλλά θα ανοίξουν, εάν ανοίξει η τρύπα στην παθολογική, δεν καλύπτεται. Οι αναισθησιολόγοι μπορεί να καλυφθεί, γιατί μπορεί να φέρεις και κάποιους γιατρούς κτλ. Λοιπόν, δεν μπορείς να φέρεις παθολόγους από άλλο σημείο της Ελλάδος. Κύριε Καραταπάνη, θα κάνουμε μια εκπομπή. Θα έρθετε από εδώ, θα φέρουμε και συναδέρφους σας, αλλά βάλουμε και τους βουλευτές μας, τον αρμόδιο υπουργό, αν χρειαστεί. Δεν είναι αυτό το θέμα τώρα, να το λέμε συνέχεια. Και να παραμένει μια διαχρονικότητα και μια παθογένεια. Κύριε Καραταπάνη, Σάββα, τι γίνεται με το ΕΚΑΒ, έχουμε προβλήματα. Ξέρω ότι υπερβάλλεται αυτόν κάθε φορά. Τομείς του ΕΚΑΒ στο Αιγαίο σίγουρα δεν είναι στελεχωμένη. Τα ίδια προβλήματα υπάρχουν και όπως είναι στα νοσοκομεία. Σε κάποιους τομείς δεν έχουμε το ικανό αριθμό διασωστών για να καλύψουν το. Μάλιστα. Έχει αλλάξει έτσι η διοίκηση του Υπουργείου, είσαστε πιο αισιόδοξος τώρα. Δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Κάποια πράγματα έχουν εξαγγελθεί, οι προσλήψεις, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει έργα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η νησιωτικότητα, αυτή η περίφημη νησιωτικότητα, η οποία στα λόγια μεν λαμβάνεται, στην πράξη όμως δεν λαμβάνεται υπόψη. Περιέγραψε ο συνάδελφος από το νοσοκομείο την κατάσταση με τους παθολόγους. Ναι. Το ξέρω, πραγματικά υπάρχει ο φόβος να μείνει το νοσοκομείο χωρίς έναν παθολόγο. Καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Από την άλλη, κύριοι γιατροί, λένε τα κυβερνητικά στελέχη, δίνουμε κίνητρα. Είπαμε ότι αυτά τα κίνητρα δεν είναι γενναία και είναι ανίσχυρα. Αλλά λένε, προκυρήσονται οι θέσεις, αλλά δεν έρχονται να καλυφθούν. Αυτό δηλαδή, κάποια βελτίωση των κινήτων. Αυτό σας είπα. Ναι, το κατάλαβα απολύτως, αλλά εσείς. Ναι, σου λέει πόσα να δώσουμε. Θα σου πει και ο αρμόδιος. Όχι, εγώ δεν είπα ότι δεν προκυρήσουν θέσεις. Ίσα-ίσα που προκυρηθήκαν, τώρα έχουμε μια προκήρυξη. Θα μάθω αύριο μεθαύριο. Είναι δύο φορές βγήκε άγωνη. Βγάζαμε θέση παθολόγου, δεν ήρθε. Σας είπα ότι πρέπει να δημιουργηθεί, να δώσουν κίνητα. Και δεν είναι μόνο για τη Ρόδο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πανεπιστημιακές κλινικές στην Αθήνα που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς παθολόγους. Δηλαδή θα υπάρχει κεντρικό θέμα. Και εννοείται, αν υπάρχει κεντρικό, καταλαβαίνετε τι θα γίνει στην επαρχία. Δηλαδή, απλώς εξαρτάται ποιος θα, πού θα εμφανιστεί πιο νωρίς. Αυτό εννοώ. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τους αναισθησιολόγους, τώρα πάμε στους παθολόγους δηλαδή. Λένε. Ναι, έχουν πει οι παθολόγοι, μπήκαν μάλιστα και στην άγωνη λίστα. Αυτή τη στιγμή, τώρα που δώσανε παρατάσεις για ποιοι γιατροί θα μείνουν, δώσανε παρατάσεις 12 μήνες. Οι παθολόγοι δεν ήταν πριν, ήταν οι αναισθησιολόγοι, ήταν οι ακτινολόγοι κτλ. Αυτή τη στιγμή βάλανε και τους παθολόγους στην άγωνη λίστα. Οπότε υπήρχε ένα θέμα για το νοσοκομείο μας, γιατί λέγανε στην αρχή ότι θα μπορούσαν να πάρουν παράταση μόνο τα νοσοκομεία της νησιωτικής Ελλάδας που είχαν κάτω από 300 κλίνες. Το νοσοκομείο μας είναι πάνω από 300, ήταν 350. Οπότε μας είχαν εξαιρέσει. Μετά το αλλάξανε αυτό, βάλανε όντως τα νησιά ανεξάρτητα από πόσες κλίνες έχουν, αλλά βάλανε τους παθολόγους, τους βάλανε μέσα στις άγωνες ειδικότητες. Δηλαδή, ενώ την προηγούμενη φορά δεν ήταν στις άγωνες ειδικότητες. Παραμένουν βέβαια οι αναισθησιολόγοι και οι ακτινολόγοι, έχουμε και εκεί θέμα. Οι ακτινολόγοι έχουμε και το ακτινολογικό σοβαρό πρόβλημα στο νοσοκομείο. Μια που μιλάμε για τα. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα και να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Τώρα δεν θυμάμαι που το διάβασα, έτσι, το διέτρεξα έτσι πολύ γρήγορα. Ένα άρθρο ήταν που αφορούσε το Υπουργείο Υγείας και μάλιστα γινόταν αναφορά για την ίδρυση κοινωνικών κατοικιών. Και έδωσε, αφορούσε και στην περιοχή μας, για τους γιατρούς. Και ο Περιφερειάρχης το εξαγγείλει εδώ. Το εξήγηλε. Δεν θυμάμαι που το διάβασα, αλλά μου έκανε εντύπωση. Προβλέψει και η Περιφερειάρχης για την Νότια Ρόδο. Για κοινωνικές κατοικίες. Για δασκάλους και γιατρούς. Πιστεύετε θα αποδώσει, κύριε, της υγείας. Σας είπα ότι ένα θέμα σημαντικό είναι η διαμονή. Εάν αυτό
Να σου πω κάτι, βέβαια θα ήταν τοπικό, εντάξει, το, σε κεντρικό επίπεδο είναι διαφορετικά να γίνει από το υπουργείο κτλ. Αλλά σε κάποιες περιοχές δίνουν, δηλαδή, δίνουν κατοικία κτλ. Εδώ στη Ρόδο όμως φανήκαμε λίγο τσιγκούνιδες, γιατί με τόσα ξενοδοχεία και τόσα ήρθα, δεν τα διαθέτανε να, έστω για 3-5 γιατρούς κτλ. Μέχρι στιγμής δεν είχα ακούσει κάποια προσφορά τέτοια και αυτό είναι ένα παράπονο. Καταλάβατε, δηλαδή, εντάξει, κοιτάμε μόνο πώς θα αυξήσουμε τα κέρδη, αλλά δεν κοιτάμε και να δώσουμε και κάτι στο κοινωνικό, στο σύνολο. Γιατί το να έρθει ένας γιατρός που δεν είναι ερωδίτης είναι μια προσφορά. Μα κοιτάξτε να δείτε, κοιτάμε τα κέρδη, λέτε να κοιτάμε τα κέρδη, αλλά. Όχι, δεν λέω να μην. Αλλά θέλω να πω ότι δεν υπήρξε. Ενώ είχαν ζητήσει, είχαν ζητηθεί να καλύπτουν κάποιους γιατρούς, έστω και όχι μόνο γιατρούς, και άλλους που θα δουλεύουν στο νοσοκομείο. Υπήρχε μια δυστοκία, να σου το πω. Να πω ναι, εγώ θα αλλά δεν θέλω να πάει στην ελεημοσύνη το θέμα. Ξέρετε, δεν θέλω να πάει στην ελεημοσύνη. Πρέπει να γίνει πιο κεντρικά. Αυτό συμφωνώ απολύτως μαζί σας αυτό που λέτε, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν αυξάνονται τα κέρδη όταν υπάρχει πρόβλημα, όταν νοσεί το σύστημα υγείας μας. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όταν ο επισκέπτης, ο ναι. τουρίστας νιώθει ότι είναι επισφαλές το θέμα υγείας στα νησιά ή στην ισιωτική, έτσι, στις ισιωτικές περιοχές. Δεν θα είναι και ελκυστικός προορισμός η περιοχή. Μα είπαμε, μας. Η Ρόδος είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού. Έπρεπε ένα μεγάλο ποσοστό των χρημάτων που παίρνει η Ρόδος να πάνε στις υποδομές. Οι υποδομές είναι η υγεία. Λοιπόν, έπρεπε να είναι λυμμένα αυτά τα θέματα. Ένα κομμάτι ήταν αυτό. Λοιπόν. Λοιπόν, κύριε Καραταπάνη, είστε και από εφημερία, είσαστε και ταλαιπωρημένος, ωστόσο συνέχεια, ήταν πολύ ακμαία συζήτηση και πολύ ουσιώδη η συζήτηση που κάναμε. Κλείνουμε το επόμενο ραντεβού μας. Δεσμευτήκατε στον αέρα και πρέπει να τηρήσετε τις δεσμευτές. Ξέρουμε πάντα ότι είστε συνέπεια λόγω έργων. Θα το πούμε από εδώ διαζώσεις και θα κάνουμε μια ουσιαστική εκπομπή και θα εκπέμψουμε πολλαπλά μηνύματα. Ευχαριστώ θερμά. Καλή χρονιά. Καλή συνέχεια. Χρονιά να έχετε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε Καραταπάνη Σάβα, να πάμε λίγο, δώστε μας έτσι μια εικόνα, γιατί είναι και έτσι, μου το ζήτησαν και τηλεθέτες να σας ρωτήσω σήμερα. Ήταν μια είδηση η οποία φαντάζει και ηρωική. Για πείτε μας, τι έγινε εκεί με την Έγκυο. Δεν έχω λεπτομέρειες, ναι. Μόνο το γεγονός ξέρω, αλλά δεν μπορώ να περιγράψω λεπτομέρειες. Γιατί δεν θα μας πείτε λεπτομέρειες πώς είναι αυτό, εντάξει. Δώστε μας το γεγονός, τι έγινε και... Ακριβώς δεν γνωρίζω ακριβώς, γιατί είναι δεκάδες αυτές οι περιπτώσεις στο Αιγαίο, σας είπα. Και δεν προλαβαίνω πολλές φορές να ενημερωθώ για την κάθε περίπτωση. Αυτό όμως είναι μια καθημερινότητα για μας. Είναι η καθημερινότητα να πηγαίνεις, να παίρνεις ένα νεογνώ, το οποίο είναι 800 γραμμάρια και να το παίρνεις από την Κάλυμνο, για να το μεταφέρεις σε ένα ασφαλές νοσοκομείο που να έχει μονάδα νεογνών. Είναι καθημερινότητα το να παίρνεις ένα φραγματία ο οποίος είναι σε πολύ βαριά κατάσταση. Είναι καθημερινότητα το να παίρνεις ένα βαριά πολυτραυματία από την ΚΟ ή από ένα μικρό νησί, από την Πάτμο, από οπουδήποτε, από τη Σαντορίνη, από την Μύκονο, και να το παίρνεις με ασφάλεια σε ένα νοσοκομείο, ναι. Να παίρνεις μια γυναίκα η οποία είναι στα πρόθυρα να γεννήσει. Εμένα μου έχει τύχει περίπτωση που τη μετέφερα από την Ρόδο στο Ηράκλειο. Και όταν φτάσαμε εκεί, ήταν σε δύο λεπτά έβγαλε το μωρό, ας πούμε. Είναι μια καθημερινότητα. Θέλω να πω αυτά. Δεν μας παραξενεύουν εμάς τους γιατρούς και τα πληρώματα. Θα ήσασταν όμως πιο ευτυχείς και πιο ικανοποιημένοι αν υπήρχε και η σχετική, έτσι, αν είναι στελεχωμένα σχετικά. Κοιτάξτε, οι μονάδες και οι δομές. Για να διευκολύνετε και το δικό σας έργο και να άρετε η επικινδυνότητα. Αυτά που περιγράφουν οι νοσοκομιακοί γιατροί. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα, ξεφύγαμε πολύ. Με μια κουβέντα μπορείτε να το πείτε. Ναι, αυτά που περιγράφουν οι νοσοκομιακοί γιατροί υπάρχουν και στα τμήματα του ΕΚΑΒ στο Αιγαίο. Μάλιστα. Υπάρχουν τα ίδια προβλήματα με την ισιωτικότητα. Αχαλώς. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Ευχαριστώ. Μεγάλη συζήτηση. Θα είσαστε στη συζήτηση που είπαμε ότι θα κάνουμε. Πραγματικά. Θα είσαστε εδώ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μας. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως με ένα πολύ έτσι πιασάρικο θέμα. Είναι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, οι τεκνοθεσίες, όχι υιοθεσία, τεκνοθεσία. Όλα θα μας τα ερμηνεύσει ο καθηγητής Ρόκας και να μας δούμε και τι γίνεται, ποιο είναι το καθεστώς στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή, στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και πού εστιάζει η κυβέρνηση, γιατί το φέρνει τώρα η κυβέρνηση, τι θα λύσει με αυτό η κυβέρνηση. Έχει να μας πει πολλά χρήσιμα, πολλά ενδιαφέροντα. Επιστρέφουμε.